Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα δούμε μαζί πώ οι μεγάλοι παίκτε των χρηματιστηρίων βγάζουν λεφτά από τι οικονομικέ καταστροφέ. Συγκεκριμένα θα μάθουμε για εργαλεία που όχι μόνο δεν αποτρέπουν την καταστροφή στι αγορέ, αλλά την ενθαρρύνουν κιόλα. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι περισσότερο ρυθμισμένα από νομοθετική άποψη. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για μελλοντικό βίντεο. Σήμερα εστιάζουμε στο πώ οι πλούσιοι κερδίζουν πάντα. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε πρωί στο inbox σα, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube. Οπότε ναι, κάντε γράψει το newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει. Και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικέ ή νομικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βαθιά. Τα CDS ή Credit Default Swaps είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα μόνο σε πολύ πολύ μεγάλου παίκτε. Η κύρια φύση του είναι η ασφάλιση απέναντι σε χρηματοπιστωτικά γεγονότα. Δηλαδή, τα CDS φτιάχτηκαν για να μπορέσουν να προστατεύσουν του επενδυτέ σε περίπτωση που πάει κάτι πολύ άσχημα σε μια επένδυσή του. Και όταν λέμε άσχημα, όχι να πέσει 10 ή 20%. Εννοούμε να πτωχεύσει μια εταιρεία ή ένα ολόκληρο κράτο. και δομή του είναι σχεδόν σαν ένα απλό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Βασικά είναι ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αλλά με μια μικρή διαφορά, την οποία θα δούμε σε λίγο. Α μείνουμε για λίγο στι ομοιότητε. Ένα CDS έχει όρου πληρωμή, πληρώνουμε δηλαδή κάθε μήνα ή κάθε χρόνο, και ξέρουμε τι θα λάβουμε πίσω σε διάφορα χρηματοπιστωτικά γεγονότα. Όπω ακριβώ ασφαλίζουμε και το αμάξι μα π.χ. και ξέρουμε πόσα θα πάρουμε πίσω αν μα το κλέψουν. Ε, ένα CDS είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ένα επενδυτικό asset. Για παράδειγμα, μια μετοχή. Λογικό θα σκεφτεί κανεί σε πρώτο άκουσμα. Έχει επενδύσει σε μια εταιρεία, έχει αρκετά μεγάλη έκθεση σε αυτή και θέλει να προφυλαχθεί μια αρνητική εξέλιξη. Αγοράζει ένα τέτοιο συμβόλαιο, πληρώνει το λεγόμενο premium, το ασφάλιστρο δηλαδή κάθε μήνα, και αν χρεοκοπήσει η εταιρεία ή το κράτο, θα μετριάσει τι ζημιέ στο χαρτοφυλάκι σου. Όλα καλά. Σωστά. Έλα όμω που δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και αυτό επειδή οι μεγάλοι traders μπορούν να αγοράσουν CDS ακόμα και αν δεν έχουν στην κατοχή του το asset το οποίο ασφαλίζουν. Είναι σαν να ασφαλίσω εγώ το εξοχικό του γείτονα για φωτιά. Και μετά να βάλω αγρότε να κεν τα κλαδιά του παραδίπλα. Ε, οι μεγάλοι traders λοιπόν αγοράζουν CDS για μετοχέ ή ομόλογα κρατών και εταιρεών χωρί να κατέχουν όντω τα assets αυτά. Σκεφτείτε ξανά το παράδειγμα με το εξοχικό. Αν πολλοί ιδιώτε που δεν είναι καν γείτονε έχουν ασφαλίσει το ίδιο ακίνητο, ε, δεν έχουν ένα παραπάνω κίνητο να το δουν να καίγεται. Δεν του συμφέρει να αγοράσουν τα παραδιπλανά χωράφια και να αφήσουν τα ξερόχορτα να στηβάζονται. Δεν είναι σαν να στείνει την τέλεια παγίδα. Ε, αυτό ακριβώ συμβαίνει με τα CDS. Οι traders που αγόρασαν τα CDS θα κερδίσουν μόνο αν η εταιρεία πτωχεύσει. Κακό πάρα πολύ. Και όχι μόνο κακό για τι αγορέ που θα πέσουν. Κακό και ηθικά. Τα CDS έχουν και δευτερογενή Αγορά που σημαίνει ότι η κερδοσκοπία φτάνει σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα. Δηλαδή, και μόνο η πιθανότητα ή οι φήμε ότι η εταιρεία πρόκειται να πτωχεύσει εκτοξεύει την τιμή των CDS και οι κερδοσκόποι πουλάνε τα CDS αποκομίζοντα κέρδη επί των διαφορών. Χωρί καν να έχει συμβεί το γεγονό. Φανταστείτε να μπορούσατε να πουλήσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του γείτονα επειδή υπάρχει η πιθανότητα να τρακάρει. Και μετά να βγάλετε φήμη πω πλέον τα μάξ το οδηγεί και το 18χρονο παιδί του. Ξέρω πω ο παραλληλισμό με το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου είναι αρκετά απλοϊκό. Αλλά προσπαθώ απλά να δείξω πόσο παρανοϊκά είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στι χρηματαγορέ αναφορικά με τα CDS. Κάτσε ρε, εσύ, Χρήστο, θα μου πείτε τώρα. Και τι μα νοιάζουν εμά αυτά τα CDS, πώ τα είπε. Πρώτον, CDS. Δεύτερον, πάμε να δούμε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα χρήση CDS για κερδοσκοπία σε περίπτωση καταστροφή. Η πρώτη φορά που ακούσαμε οι για τα CDS ήταν το Σεπτέμβριο του 2008 με την πτώχευση τη Lehman Brothers. Ορίστε όλο το story εν συντομία. Οι Αμερικανικέ τράπεζε έδιναν στεγαστικά δάνεια σε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο μέσα στη δεκαετία του 2000 χωρί να ζητάνε κάποιες εγγύησει ή εξασφαλίσει. Επειδή όμω οι τράπεζε σπάνια κρατάνε κάτι στο χαρτοφυλακείο του, αποφάσισαν να τυπλοποιήσουν αυτά τα δάνεια και να τα κάνουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ήθελαν δηλαδή να τα πουλήσουν, να πάρουν τα λεφτά του και να αφήσουν άλλου να τα εισπράξουν. Και φυσικά τα έκαναν σαν μουσακά. Λίγο από κάτι και όλα μαζί στο φούρνο. Σε ένα CDO, Collateralized Debt Obligation, όπω ονομάστηκαν αυτά τα προϊόντα, είχαμε μέσα 10% από το δάνειο του Τάκη, 20% από το δάνειο τη Μαρία, 50% από το δάνειο του Αναξίμανδρου και 20% από το δάνειο του Μίτσου αυτά τα προϊόντα επειδή φαίνονταν σούπερ διαφοροποιημένα θεωρούνταν και πολύ ασφαλή. Οπότε όλοι οι οίκοι αξιολογήσεων του έδιναν βαθμίδα 3α, δηλαδή τα χαρακτήριζαν πάρα πολύ ασφαλή επενδυτικά οχήματα. Επειδή όμω, όπω είπαμε, στην πράξη τα δάνεια ήταν άχρηστα, μια και οι δανειολήπτε δεν μπορούσαν να πληρώσουν τι δόσει του, ούτε υπήρχε κάποια εγγύηση ή εξασφάλιση για αυτά, τα CDOs άρχισαν να κάνουν default. Και ποιοι είχαν αυτά τα CDOs στα χαρτοφυλακιά του, όλε οι μεγάλε επενδυτικέ τράπεζε. Bank of America, Merrill Lynch, Lehman Brothers κλπ είχε τα περισσότερα. Η Λίμαν. Και όλοι ξέρουμε πώ κατέληξε αυτή η ιστορία. Τώρα κάποιε άλλε επενδυτικέ εταιρείε που είχαν μυριστεί τη δουλειά και προφανώ ήθελαν να βγάλουν χρήμα, είχαν αρχίσει να αγοράζουν CDS για τα CDOs. Τα CDS ήταν πάρα πολύ φθηνά καθώ ένα default αυτών των προϊόντων φαίνονταν αδύνατο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήθελαν να λαμβάνουν το premium. Όταν όμω έσκασαν τα ασφαλή CDOs, τα κέρδη που προέκυψαν ήταν αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπω καταλαβαίνετε, όλο αυτό ήρθε και επιβάρυνε την ήδη καταπονημένη παγκόσμια οικονομία. By the way, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό σε ένα από τα πρώτα βίντεο αυτού του και κάπω έτσι η Αμερική μπήκε σε ύφεση. Λογικό. Σκεφτείτε να μένετε χωρί εισόδημα επειδή έκλεισε η εταιρεία σα και ταυτόχρονα να πρέπει να πληρώσετε και αυτόν στον οποίο πουλήσατε ασφάλεια για τη λειτουργία τη εταιρεία σα. Και ναι, αυτά συνέβησαν. Σήμερα λοιπόν είδαμε ότι υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να προστατεύσουν του μεγάλου επενδυτέ από τον κίνδυνο χρεοκοπία. Τα ίδια όμω εργαλεία μπορούν να γίνουν πυρηνικά όπλα στα χέρια των κερδοσκόπων, οδηγώντα εκούσια σε μια καταστροφή. Τα CDS ήταν τα εργαλεία που κλώνησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ηθική των επενδυτών. Μετά το Too Big to Fail του 2008, τα CDS έδειξαν ότι ίσω να χρειάζονται ακόμα περισσότεροι περιορισμοί στο ποιοι και για ποιο λόγο μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Προσωπική μου γνώμη, κανονικά CDS πρέπει να μπορεί να αγοράσει μόνο όποιο έχει ήδη στην κατοχή του τα αντίστοιχα assets. Έτσι θα αποφευθεί η χρήση του για κερδοσκοπία και μόνο. Και φυσικά θα περιοριστεί σημαντικά η πιθανότητα οποιοδήποτε domino effect. Όπου η κατάρρευση μια τράπεζα οδηγεί στην κατάρρευση πολλών. Σα θυμίζει τίποτα. Oh, so. Όπω πάντα, αν τα βίντεο όμω σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη FreeBS4 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μα, του Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει μια ακόμα εκπομπή όπου εξετάζουμε την οικονομική επικαιρότητα. Σα περιμένουμε. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.